προτάσεις. Πείτε μας λοιπόν τι είπατε. Εσείς τι είπατε. Τι είπατε. Σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο είπα βλέποντας και τις δύο προτάσεις οποίες έκανα είναι το εξής. Ότι μεταθέτοντας ένα πρόβλημα δεν λύνουμε το πρόβλημα. Και ότι από εκεί και πέρα έπρεπε να λάβει η Νέα Δημοκρατία ένα σύνολο δράσεων, να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να λύσει το πρόβλημα. Το γεγονός ότι είχαμε ένα νόμο κατσέλι, τον οποίο τον έχουμε και εμείς και τον έχουμε επεκτείνει, δεν σημαίνει ότι λυνόταν το πρόβλημα όλων των ατόμων που είχαν δάνεια και συνδέονταν με την πρώτη κατοικία. Θα έπρεπε λοιπόν οι πληστηριασμοί να είχαν ξεκινήσει. Όχι, όχι, όχι. Δεν αναφέρομαι σε αυτό και όταν αναφέρομαι σε μέρος των δανείων, το οποίο το γράφω με σαφήνεια και αναφέρομαι σε διαπραγμάτευση και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία είπα στην επόμενη πρόταση που λέει το εξής. Ότι αν έκανε αυτή την άτυπη συμφωνία την οποία έχουμε κάνει εμείς, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και να περπατήσω ποια άτυπη συμφωνία, ποια άτυπη συμφωνία κύριε Μάρδα. Δύο λεπτά. Ποια άτυπη συμφωνία, λέμε για άτυπη συμφωνία. Να σας πω κάτι, εγώ δεν το άκουσα αυτό, είναι σαν να μην το είπατε. Εσείς μπορεί μην τα ακούσατε, όχι. Αλλά υπάρχει ένα σύνολο δράσεων, δύο λεπτά από τη μεριά της κυβέρνησης, η οποία δεν μεταθέτει πλέον το πρόβλημα γιατί ασκούνται και αφόρητες πιέσεις, οι οποίες δείχνουν ότι... Τα χαρτιά μένουν κύριε Μάρδα. Δύο λεπτά. Τα χαρτιά μένουν. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ναι. Ό,τι θέλετε. Μα μου μιλάτε για άτυπη συμφωνία. Αυτές εδώ οι δράσεις επιδιώκουν να αγκαλιάσουν όλο και μεγαλύτερο μέρος των ατόμων που έχουν σχέση με την πρώτη κατοικία. Ο νόμος Κατσέλη δεν καλύπτει όλο αυτό τον κόσμο. Μία άτυπη συμφωνία καλύπτει ακόμα περισσότερο. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός που συνδέεται με την πρώτη κατοικία που δίνεται σε εγγύηση. Τα μπερδέψαμε. Ένα άλλο μερίδιο. Τα μπερδέψαμε. Η ειδική γραμματεία του ιδιωτικού χρέου. Τα μπερδέψαμε, κύριε Μάρδα, τα μπερδέψαμε. Λύσει ακόμα ένα άλλο πρόβλημα. Τα μπερδέψαμε. Ως εκ τούτου χρειάζεται δράση. Μισό λεπτό. Για να λυθεί το πρόβλημα και όχι η μετάθεση του προβλήματος. Εγώ δεν πιστεύω. Αυτό είναι. Επιμένω, κύριε Μάρδα. Αυτό είναι που είπα και αυτό είναι που είναι και γραμμένο. Μάλιστα. Σε τελική ανάλυση. Να σας πω. Εγώ αλλά δεν πιστεύω. Να διαβάζουμε όλες τις προτάσεις και όχι μόνο μία πρόταση σε μία συνέντευξη. Ακούστε. Εγώ δεν πιστεύω στις δράσεις. Πιστεύω στους νόμους. Εγώ πιστεύω. Όχι, λάθος. Και εσείς. Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Συμφωνία. Έτσι είναι. Πώς το κάνω. Μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερα από έναν ανεφάρμοστο νόμο. Να σας πω κάτι, εδώ δεν εφαρμόζεται νόμοι, θα εφαρμοστεί μια άτυπη συμφωνία. Ναι, αυτό μπορεί δεν να μπορεί να, δεν μπορεί να καρδιοχτυπάει ο άλλος εάν τελικά η τράπεζα συμφωνήσει σε αυτή την άτυπη συμφωνία νόμος του κράτους. Γιατί αν εσείς νομοθετήσετε. Και πραγματικά γιατί δεν τον φέρνετε αυτό γιατί το νόμο. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Φρενάρετε αυτή η διαδικασία. Τι είναι αυτό που ενοχλεί. Να τελειώσουμε με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που είναι το βαρύ πυροβολικό της όλης ιστορίας, να απαλληλθούν οι πιέσεις οι οποίες ασκούνται εκ μέρους των θεσμών και από εκεί και πέρα διάφορες ρυθμίσεις για τους υπόλοιπους. Ποιος σας εμποδίζει να βρείτε τους κακοπληρωτές? Μπορούν να γίνουν έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει ρυθμίσεις. Μπορούμε να τους βρούμε. Εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ο οποίος και αυτό συνδέεται. Κύριε Μάρδα, τώρα είπατε κάτι, με συγχωρείτε. Λέτε για τους κακοπληρωτές. Η άτυπη συμφωνία των 300.000 ευρώ είναι μέσα και κακοπληρωτές. Δεν τους εξαιρεί. Αυτό υπήρχε στο παρελθόν. Υπήρχε στο παρελθόν. Γιατί δεν το φέρετε με νόμο, αυτό σας λέω. Νόμο του κράτους. Και κάτι άλλο. Τώρα, εδώ ακούστηκε. Συγκρίνεται λίγο το παρελθόν και την απραξία με τη δική μας προσπάθεια που θέλει να αγκαλιάσει όλο και περισσότερα άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα με την πρώτη τους κατοικία. Να σας πω κάτι. Συγκρίνεται τις δύο περιόδους, δείτε τις πρακτικές. Δείτε το τι πρωτοβουλίες είχατε να κάνετε. Να σας πω, κύριε Μάρδα, κύριε Μάρδα. Του παρελθόντος με τη κύριε Μάρδα, επειδή. Συγκρίνεται. Να είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Μας έχουν βομβαρδίσει με κατασχετήρια. Άλλο κατάσχεση και άλλο πληστηριασμός. Με κατασχετήρια τα οποία έχουν άνθρωποι με πάρα πολύ μικρή περιουσία και μικρό χρέος. Χθες φιλοξενήσαμε μια γυναίκα με 15.000 χρέος, όχι σε τράπεζα, στο δημόσιο. Που το δημόσιο κάνει πληστηριασμό. Λοιπόν, άμπραβο. Μισό λεπτό, όχι άμπραβο, μισό λεπτό. Διακρίνουμε. Μισό λεπτό, όχι. Τα είπα είχαν σχέση με τις τράπεζες. Όχι. Εγώ είμαι γενικά. Η λαϊκή κατοικία είναι λαϊκή κατοικία. Είτε χρωστά στο δημόσιο, είτε χρωστά στην τράπεζα. Έτσι. Γιατί σε τελευταία ανάλυση αυτή η γυναίκα που δεν μπορεί να πληρώσει το φόρο τη δεν είναι μια γυναίκα η οποία είναι στρατηγικό κακοπληρωτή. Και έχει ένα υπόγειο στον Κίζη. Εγώ λοιπόν σα λέω το εξή. Τι σας εμποδίζει να νομοθετήσετε και να πείτε αυστηρά κριτήρια για την προστασία της λαϊκής κατοικίας, βρείτε τα ποια είναι και
Από εκεί και πέρα, όσοι δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, θα προχωράνε οι πληστηριασμοί. Γιατί έχουν 15 σπίτια, έχουν βίλες στη Μύκονο, όπως λέει και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή τώρα, παίζουμε με τον πόνο των ανθρώπων. Με δηλώσεις από εδώ και από εκεί. Εσείς δεν το κάνατε, εμείς το κάναμε. Θα προστατευτεί η λαϊκή κατοικία. Και κάτι άλλο που μας είπε εδώ η καλεσμένη μας. Ότι σιγά σιγά το ποσό της προστασίας της λαϊκής κατοικίας θα πέφτει. Από τα 300 θα πάει στα 200, από τα 200 θα πάει στα 100. Και γιατί να μην γίνει κιόλας, και με τη λογική γιατί να μην γίνει, είναι προφορική δέσμευση. Έτσι. Πέρα από την ενημέρωση που έχω, για ποιο λόγο και να μην γίνει. Εξάλλου είδαμε, πίσω από τη μονοκατοικία που πληστηριάστηκε, η οποία ήταν η παντιέρα για να δείξουμε ότι δεν πληστηριάζονται λαϊκές κατοικίες, πληστηριάστηκαν ή δόθηκαν προς πληστηριασμό και δεν έγινε για άλλους λόγους, λαϊκές κατοικίες για 43.000, για 30.000 οφειλή, για 15.000 οφειλή, όπως είχατε τη χτεσινή σας καλεσμένη και παρακολούθησα την εκπομπή σας. Πώς δεν γίνονται, ήδη έχουν ξεκινήσει. Καταρχάς, να διακρίνουμε το τι γίνεται με τις τράπεζες, γιατί τα όσα ερωτήθηκα και τόσα απάντηση είχαν σχέση με τους πληστηριασμούς στις τράπεζες και τόσα γίνονται με χρέη στο δημόσιο, που επαναλαμβάνω, όλη αυτή η διαδικασία των χρεών προς το δημόσιο δεν είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, τη ζούμε χρόνια. Και αυτό το οποίο κυκλοφορεί. Χίλιες κατασχέσεις την ημέρα γίνονται σε λογαριασμούς. Είναι ό,τι χρέη προς το δημόσιο. Ακολουθούν ακόμα και τα εγγόνια. Κύριε Μάρδα. Λοιπόν, ως εκ τούτου, αυτό δεν είναι μια νέα διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την νομοθέτηση που λέτε. Μιλάμε για την Ελλάδα της κρίσης. Μιλάμε για την Ελλάδα της κρίσης όμως. Υπήρχε και πρώτη κρίση κατάσχεση μέχρι. Ναι, αλλά. Να σας πω. Ναι, βεβαίως. Αλλά τώρα έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των ανθρώπων. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Και όχι με ευθύνες δικές του. Έχει μια προτεραιότητα σε κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, είναι και κάτι άλλο. Εδώ ασκούνται πάρα πολλές πιέσεις εκ μέρους των θεσμών. Εκεί είναι το ερώτημά μου. Πιέσεις, λέτε τώρα για τους προηγούμενους. Και έχετε δίκιο. Οι προηγούμενοι, αν και λένε αυτοί, ότι μέχρι το 2014 εμείς προστατεύαμε την κατοικία μέχρι για 200. Δεν προστάτευαν, μετέθεταν το πρόβλημα. Μετέθεταν. Μετέθεταν. Η προστασία θέλει πράξη. Μετέθεταν. Οι πρακτικές ανέπτυξαν. Αυτό να μας πούνε. Ναι, μισό λεπτό. Εμείς τουλάχιστον κάναμε μια προσπάθεια. Μάλιστα. Η άτυπη συμφωνία είναι μια προσπάθεια. Προσέξτε. Ο δικαστικός συμβασμός είναι μια προσπάθεια. Όχι, δεν είναι προσπάθεια. Είναι πρόθεση. Είναι πρόθεση, δεν είναι προσπάθεια. Είναι πρόθεση. Προσπάθεια η οποία αποδίδει. Νόμος. Εξωδικαστικός συμβιβασμός. Τι αποδίδει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός. Δεν μπορεί να μπει κανένα στον εξωδικαστικό. Άμα τσεκάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τώρα τον Απριλομάη του 18 τις τράπεζες και τους πεις δεν έχετε κάνει τίποτα με τα κόκκινα δάνεια. Όχι, έχουν. Θα σας πω εγώ τι θα γίνει. Η άτυπη συμφωνία οδηγεί σε πληστηριασμούς πάνω από 300.000. Είναι και κάτι άλλο όμως, αγαπητέ κύριε Μάρδα. Είναι και κάτι άλλο. Είναι η ερώτηση. Γιατί μετέθεταν το πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό είναι που άρχισα. Μα και εσείς το μετάθετε. Και φυσικά μετά το συμπλήρωσα. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι, αλλά μεταθέτε και εσείς το πρόβλημα. Όχι, δεν το μεταθέτουμε. Βέβαια, γιατί. Δεν το μεταθέτουμε. Λύνουμε μέρος του προβλήματος. Και από εκεί και πέρα απομένει. Δεν το λύνεται γιατί δεν υπάρχει νόμος. Και μπορεί να λυθεί με διάφορες ρυθμίσεις, αφού όμως τελειώσουν οι μεγάλες πιέσεις οι οποίες ασκούνται για τα πολύ μεγάλα δάνεια. Δεν τον αφήνει η Τρόικα. Άρα ξεκάθαρα βγαίνει από αυτό που μας λέτε. Ότι ενώ εμείς τα θέλαμε να νομοθετήσουμε. Αν δεν πάρουμε έγκριση από την Τρόικα, δεν προχωράει. Κύριε Παπαδάκη, μισό λεπτό. Από τη στιγμή που τελειώσουμε με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι η Τρόικα δεν μας αφήνει να νομοθετήσουμε. Αυτό λέει. Αυτό λέτε. Η Τρόικα μας πιέζει να αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία που την αρχίσαμε. Θα απαλληλθούν οι όποιες πιέσεις οι οποίες υπάρχουν. Υπάρχει και από όμως εκεί και πέρα οι όποιες ρυθμίσεις είναι πολύ ευκολότερες από το να μεταθέτουμε ένα πρόβλημα το οποίο αφήνει έναν κακοπληρωτή που χρωστάει 1,5 εκατομμύριο. Να το βρείτε, και ο οποίος παραμένει ελεύθερος και κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχει κάτι άλλο όμως, αγαπητέ κύριε Μάρδα. Είναι πολύ πρόσφατο το παρελθόν όπου η άποψή σας για το θέμα της λαϊκής κατοικίας ήταν εντελώς διαφορετική. Αυτό που σας κατηγορούν, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Ναι, από εκεί και πέρα προσέξτε τι γίνεται. Αυτό ήταν ένα σύνθημα το οποίο αναφερόταν στην πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Η ερώτηση είναι η εξή. Στην ουσία αναφερόταν στην πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Η ουσία είναι η εξή.
αναλαμβάνουμε κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες επιδιώκουν να αγκαλιάσουν ακόμα περισσότερες πρώτες κατοικίες ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία. Εγώ να το δεχτώ. Κατά την άποψή μας αναλαμβάνω αυτές τις πρωτοβουλίες. Δεν είναι η δουλειά του βουλευτή. Οι προηγούμενοι, εμείς αναλαμβάνουμε. Ακούστε. Και κατηγορούνται οι προηγούμενοι ότι μετέθαν το πρόβλημα γιατί ήθελαν να μεταφέρουν αυτή η πατάτα στην όχι. Να σας πω ποια είναι. Κύριε Μάρδα, να σας πω ποια. Στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Ακούστε ποια είναι. Ακούστε ποια είναι η διαφορά μεταξύ, μεταξύ μας. Εγώ μπορώ ως εκπομπή η Μπάγια και ο Ντίνος να πάρουμε μια πρωτοβουλία για να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους. Εσείς δεν είσαστε για να παίρνετε πρωτοβουλίες. Είσαστε για να νομοθετείτε. Δεν πήγατε στη Βουλή για να πάρετε πρωτοβουλίες. Δεν είσαστε, θελοντές, βουλευτές είσαστε. Όχι, όχι. Εγώ είμαι θελοντής. Λάθος κάνετε. Πώς θα το κάνουμε. Εκεί όπου δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε. Δεν μπορώ. Στο συγκεκριμένο χρόνο. Το δεν μπορώ, τι σημαίνει. Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να αναπτύξουμε πρακτικές. Πάντως, κύριε Μάρδα, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν σας αφήνει η Τρόικα. Εκεί καταλήγουμε. Είναι υπέρ του πολίτη. Μάλιστα. Ωραία, για να αυτή την πρωτοβουλία την αναλάμβανε, αν το έφερε τη Νέα Δημοκρατία, θα το στηρίζατε εσείς. Καλά, αυτό είναι. Όχι, καταρχάς δεν την ανέλαβε. Όχι, και δεν με ενδιαφέρει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Να σας πω. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς μας ενδιαφέρει η λαϊκή κατοικία. Μας ενδιαφέρουν οι πρακτικές που οδηγούν στην λύση. Οι νόμοι προστασίας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εμένα όμως με αφορά. Δεν ξέρω αν καλύπτει την Μπάγια και τον Τίνο. Οι νόμοι που προστατεύουν τον πολίτη ο οποίος βρίσκεται σε αδυναμία. Μόνο με τον νόμο προστατεύεται. Εάν δεν υπάρχει νόμος. Γιατί σε αυτή τη ζωή με κρίση δεν υπάρχουν κυρίοι και κυρίες. Σε τέτοια είδους συμφωνίες. Οι οποίες εμποδίζουν στον παρόντα χρόνο. Μάλιστα. Να γίνει οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, αναπτύσσονται πρακτικές που οδηγούν σε ένα όμοιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μάρδα, γιατί ήδη έχουμε υπερβεί το χρόνο μας. Δυστυχώς. Και θα έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι υπόλοιποι να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω. Εγώ κατάλαβα ότι δεν τους αφήνει τρόικα.